Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ένα βίντεο? Θα με βοηθήσετε? Πάμε. Μαζευτήκαμε εδώ με όλες μου τις φίλες και τους φίλους, μην παρεξηγηθεί και ο άντρας της παρέας, για να βοηθήσουμε όλους εσάς που πάτε να μάθετε την τέχνη της κομμωτικής. Για κάθε λοιπόν περίπτωση, για κάθε ανάγκη, έχουμε φέρει και μία εκπαιδευτική κούκλα. Έχουμε φέρει για τα αγόρια της παρέας και για τα κόρτσια της παρέας βασικά, δεν υπάρχει διαφορά. Αυτόν εδώ τον άντρα, ο οποίος αποτελείται από μαλλί πλούσιο, αλλά και μουσι, για να μάθετε και αυτή την τέχνη. Αποτελείται από φυσική τρίχα, έχει δηλαδή, μπορείτε να το διαχειριστείτε σαν να είναι ανθρώπινη τρίχα, είναι φυσική τρίχα. Οπότε νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στο να μάθετε την τέχνη της κομμωτικής πάνω σε ένα αντρικό κεφάλι. Τώρα, για την περίπτωση που θέλετε να μάθετε βαφή, έχουμε αυτήν εδώ την κούκλα, η οποία αποτελείται από 90% ανθρώπινη τρίχα, είναι 41 εκατοστά περίπου, όπως φαίνεται, έχει αρκετά πυκνή πλέξη. Εφόσον λοιπόν είναι φυσική τρίχα, ανθρώπινη φυσική τρίχα, μπορείτε να εφαρμόσετε τα πάντα επάνω και βαφή και το οτιδήποτε. Έχει μεγάλη ανθεκτικότητα όπως και τα δικά μας μαλλιά. Είναι δικά μας μαλλιά. Από κάτω θέλω να τονίσω ότι όλες μας οι κούκλες έχουν τρύπα για να μπει μία βάση. Εμείς στο κατάστημα έχουμε και βάσεις ξεχωριστά που μπορείτε να προμηθευτείτε, μία, δύο, όσες θέλετε. Μετά έχουμε αυτές τις δύο τις κοκόνες. Συγγνώμη λίγο και από τους δύο, σας πάω λίγο πιο πίσω. No offense. Έχουμε αυτές τις δύο τις κουκλίτσες, οι οποίες έχουν αρκετά μακριά μαλάκια, είναι συνθετικές οι τρίχες τους, έχουν πολλά εκατοστά, η ξανθούλα βέβαια έχει ακόμη περισσότερο μήκος, αλλά ας ξεκινήσουμε με τη μελαχρινή, η οποία έχει και αυτή η πυκνή πλέξη, είπαμε είναι από συνθετική τρίχα. Και σε τι μας χρησιμεύει η συνθετική τρίχα? Σε ποιους? Σε αυτούς που θέλουν να μάθουν να φτιάχνουν χτενίσματα. Οπότε, βάζετε τη βάση, την τοποθετείτε πάνω στο χώρο εργασίας σας και ξεκινάτε σε αυτό το υπέροχο καστανό μαλλί να κάνετε χτενίσματα. Αλλά, να μην ξεχνάμε ότι τα χτενίσματα αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο στην ξανθιά τρίχα. Αυτή την κούκλα τη φέραμε πριν από λίγες μέρες στο κατάστημα. Είναι ένα καινούριο προϊόν. Είναι ένα κατάξανθο μαλλί, πολύ μακρύ, νομίζω φτάνει σχεδόν και τους 60 πόντους, αρκετό μήκος. Αρκετά πυκνή πλέξη, όπως φαίνεται εδώ. Και μπορείτε να φτιάξετε, θα πρότεινα κυρίως και νηφικά χτενίσματα, γιατί συνήθως οι νύφες θέλουν και πλούσια κόμη για να φαίνονται ωραία στο γάμο τους και στις φωτογραφίες τους. Μπορείτε λοιπόν να μάθετε αυτή την τέχνη πάνω σε αυτή την ξανθιά, σε αυτή την ξανθή κούκλα και να την βελτιστοποιήσετε. Η τιμή της είναι αρκετά προσιτή, θα τα βρείτε όλα στο site μας. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλω να σας δείξω και την βάση την οποία την πουλάμε χώρια. Κάπου εδώ την έχω αφήσει. Δεν την έφερα τελικά. Αποτελείται από 3 κομμάτια. 1, 2, 3. Θα δούμε πώς τοποθετείται αυτό μέσα στην κούκλα. Αρχικά βλέπουμε ότι η συσκευασία έχει 3 τεμάχια μέσα. Κορίτσια, sorry, λίγο χρειάζομαι χώρο. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ένας σφιχτήρας. Όσο το γυρνάτε, κατεβαίνει και μπορείτε να το τοποθετήσετε στο γραφείο σας. Εκεί δηλαδή που θα δουλέψετε και θα κάνετε την εκμάθηση στην κομμωτική. Αφού λοιπόν το ανοίξουμε αρκετό για να μπει στο γραφείο, το τοποθετούμε έτσι. Από την κάτω μεριά να είναι δηλαδή η περιστροφή. Έπειτα παίρνουμε αυτό εδώ, το τσουνί. Μία λέξη 100 σημασίες. Βάζουμε από πάνω αυτή τη μαργαριτούλα. Θα δούμε τι θα πετύχουμε. Και ξεκινάμε να περιστρέφουμε. Περιστρέφουμε, 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 περιστρέφουμε. Και σφίγγουμε. Τι καταφέραμε? Να μην μπορεί αυτό εδώ να βγει, αλλά να περιστρέφεται μαζί με το γραφείο μας. Λοιπόν, κούκλες μας έτσι. Παίρνουμε λοιπόν την κουκλίτσα. Ποια θέλετε να πάρουμε? Αυτή, αυτή, αυτή ή αυτή? Για να δω ποια μου αρέσει πιο πολύ. Γράψτε στα σχόλια, ποια να πάρουμε.
Ποια να πάρω. Όχι, μωρέ, θα πάρω αυτό με τη φυσική την τρίχα. Αυτή εδώ που είναι και πιο κοντή. Γιατί η άλλη θα φτάσει μέχρι το πάτωμα. Παίρνουμε λοιπόν αυτή. Παπ, τρυπούλα. Βάζουμε μέσα. Έλα, κούκλα μου. Μπες. Μπήκε, εντάξει. Και βλέπουμε τώρα. Μπροστά. Πίσω. Την κουνάμε όπως θέλουμε. Όπως μας βολεύει. Παπ. Είμαστε έτοιμοι. Για να ξεκινήσουμε να τη χτενίζουμε. Εσύ είσαι έτοιμη? Αν σου άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, αν σου αρέσουν τα βίντεό μας, κάνε follow στο κανάλι και μην ξεχάσεις να πατήσεις το καμπανάκι για να βλέπεις τις ενημερώσεις και τα καινούργια βίντεο που βγαίνουν. Ευχαριστούμε πολύ για μία ακόμη φορά που είσαι εδώ. Φιλάκια!